Κύριε Τζίμα, ξέρετε τι συμβαίνει. Θα το καταλάβετε, το είπε νωρίτερα και ο Νίκος ή ο Δημήτρης. Ο Νίκος, ότι ο πολλής κόσμος, ο κόσμος που του τελειώνουν τα λεφτά στις 15 και στις 20 μέρες, βλέπει αυτά τα ποσά, βλέπει αυτά τα δάνεια και ζαλίζεται. Και ξέρετε, εκεί ξεκινάει και ένα ολόκληρο αντιπολιτικό επιχείρημα του τύπου πώς γίνεται αυτοί να εκπροσωπήσουν εμένα. Αυτό είναι αλήθεια και η απάντηση είναι ότι οι εκπροσώποι μπορούν να είναι μέσα από τη στήριξη του ΚΚΕ. Πάσα τη έδωσα. Γιατί όπως γνωρίζετε ότι οι αποζημιώσεις των, οι βουλευτικές αποζημιώσεις των βουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος και βεβαίως και του Δημήτρη του Κουτσούμπα δίνονται στην πλειονότητά του στο ίδιο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Με ποια στόχευση, τι τις κάνουν εκεί μετά. Για την ίδια τη λειτουργία του κόμματος. Στο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, ξέρω ότι δίνουν χρήματα στην αλληλεγγύη για όλους και υποστηρίζουν δομές. Το 40%. Εντάξει, αυτό αφορά την καθημερινή λειτουργία του Κομμουνιστικού Κόμματος, με την έννοια ότι και η ίδια λειτουργία του Κομμουνιστικού Κόμματος. Για να είναι οικονομικά ανεξάρτητο. Την επαφή, την ενημέρωση, την προσπάθεια για οργάνωση των εργαζόμενων, των συνταξιούχων, της νεολαίας κτλ. Από εκεί και πέρα, επειδή έχετε πολύ δίκιο και με το ρήμα που χρησιμοποιήσατε, ότι ο πολύς ο κόσμος. Ανεξάρτητα αν όλες οι περιπτώσεις δεν είναι ίδιες, επί της ουσίας βλέποντας αυτά τα νούμερα, σε ένα βαθμό ζαλίζεται και σίγουρα του είναι και λίγο ξένα με την καθημερινότητα. Απολύτως του, του καθημερινότητα. Απολύτως ξένα. Ίσως αυτά τα νούμερα να προσεγγίζουν σε λίγο τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, ακόμα δεν το έχουμε δει. Το σίγουρο είναι βέβαια ότι έχουν πολύ μεγάλη απόσταση από το μέσο μισθό του μέσου εργαζόμενου. Άρα θα έλεγα. Ως βασικό σχόλιο ότι οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία της Αττικής που αύριο προχωρούν στην απεργία και ζητούν αυξήσεις μισθών έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν και μάλιστα να έχουν και αυξημένες αυξήσεις στους μισθούς γιατί από ό,τι φαίνεται η οικονομία προχωράει. Εγώ δεν μπαίνω σε διαδικασία να αμφισβητήσω αν και καλό είναι να ξέρουμε και να είναι στο φως όλη αυτή η κίνηση, μια που αφορά δημόσια πρόσωπα, βουλευτές, ευρωβουλευτές κτλ. Επί της ουσίας όμως η οικονομία από ό,τι φαίνεται προχωράει. Προσφέρει χρήματα, υπάρχουν κινήσεις. Οι μόνοι που δεν βλέπουν τίποτα από όλα αυτά είναι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι. Πώς, τέτοια αύξηση είδαμε στον κατώτατο μισθό. Δυστυχώς αυτή η αύξηση πριν προλάβει να έρθει 15 του μήνα, όπως λέτε κι εσείς, προηγήθηκε ο λογαριασμός της ΔΕΗ, προηγήθηκαν οι ανατιμήσεις στο σούπερ μάρκετ, προηγήθηκαν οι αυξήσεις στα καύσιμα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, επί της ουσίας έπεσε μέσα σε μια μεγάλη μαύρη τρύπα που όσο πάει προχωράει. Άρα θα έλεγα ότι πέραν της δυσαρέσκειας ή της διαπίστωσης της φυσιολογικής ότι αυτό το πράγμα που βλέπω απέναντί μου και αυτά τα ποσά είναι ξένα με τη δική μου καθημερινότητα, θα έλεγα ότι έχει κάθε δικαίωμα ο τηλεθεατής μας, ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος να έχει κάθε απέτηση για αύξηση των δικών του εισοδημάτων. Να πάρω και ένα σχόλιο από τον κύριο Τζίμα επί της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ ή δεν ξέρω αν έχετε καταθέσει εσείς κάποια εναλλακτική πρόταση. Θα δούμε την πρόταση. Έχουμε καταθέσει επανειλημμένα και εμείς αντίστοιχες προτάσεις. Θα έλεγα και ορισμένες εξίσου προωθημένες με την έννοια της παρακολούθησης, της τοποθέτησης χρημάτων και σε εταιρείες και σε τράπεζες του εξωτερικού. Θα έλεγα όμως ότι πέραν της όλης συζήτησης, χρειάζεται να σκεφτούμε ότι η κρίση ενός πολιτικού κόμματος ή, ας το πούμε έτσι, ενός πολιτικού προσώπου, ανεξάρτητα από όλα αυτά τα πολύ σοβαρά που συζητάμε, κρίνεται και σε πολύ μεγάλο βαθμό και από τις πολιτικές που υλοποιεί. Θα έλεγα δηλαδή ότι και στα κόμματα που έχουν κυβερνήσει όλο το προηγούμενο διάστημα υπάρχουν αξιολογότατοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τίποτα μεμπτό είτε στο ποθενέσχεσους είτε στη γενικότερη σταδιοδρομία τους. Αυτό βέβαια δεν τους εμπόδισε να εφαρμόσουν πολιτικές οι οποίες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στράφηκαν ενάντια στους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους. Ας σας το πούμε ένα παράδειγμα. Εγώ άκουσα το παράδειγμα του κύριου Γιαννούλη. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν δεκάδες τέτοια παραδείγματα. Εκατοντάδες, κύριε Τζίπρα. Βέβαια. Εκατοντάδες. Ωστόσο, κοιτάξτε τώρα, μιας που αύριο, μιας που πιάσαμε τις κινητοποιήσεις, που κάνουν κινητοποιήσεις και οι συνταξιούχοι, όλες οι συνταξιουχικές οργανώσεις. Γνωρίζετε, κύριε Αγιάμαλη, ότι μεγάλη πλειοψηφία των συνταξιούχων του ΑΕ δεν μπορεί να πάρει σύνταξη εάν τύχει και χρωστάει πάνω από 20.000 ευρώ και δεν μπορεί να αριθμίσει τα χρέη της. Αυτό
το οποίο θα μπορούσε να γίνει με μια απλή τροπολογία, με μια αρρύθμιση του να απαλληφθεί αυτό το πλαφόν και να διαμορφωθούν μια σειρά αρρυθμίσεις, να διαγραφούν το πρόστιμα κτλ. Ουσιαστικά είναι εγκληματικό για ορισμένους ανθρώπους που είναι 60, 65, 70 χρονών και που αναγκάζονται να συνεχίσουν να εργάζονται γιατί δεν μπορούν να πάρουν τη σύνταξή τους. Θα έλεγα λοιπόν ότι παίρνω από αυτά τα πολύ ακραία παραδείγματα που φυσικά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Υπάρχουν πολύ σοβαρά καθημερινά παραδείγματα που επαληθεύεται καθημερινά ότι υπάρχει μια κοινικότητα στο πώς κυρίως αντιμετωπίζει. Ταξική θα την έλεγα, να χρησιμοποιήσω έτσι και μια ξύλινη λέξη, η οποία συνήθως έχει να κάνει με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού. Και παραλείψαμε και ένα πολύ μεγάλο παράγοντα. Παρακαλώ, παρακαλώ, Νίκο Σβέρκο. Από αυτή τη σκοπιά, ανεξάρτητα από τα εισοδήματα, θα έλεγα ότι πρέπει να κληθούν και τα διάφορα κόμματα, αν αντικατοπτρίζουν το μέσο όρο της ζωής του πληθυσμού, του εργαζόμενου πληθυσμού, πάλι από τις πολιτικές που κατά βάση πρόφων. Θα σας το πούμε ένα νούμερο. Σήμερα, ας πούμε, αυτές τις μέρες, το νομοσχέδιο που συζητείται για το Υπουργείο Ναυτιλίας δίνεται ένα μεγάλο ποσό επιδότησης της τάξης, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, των 138 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη, την επιδότηση των άγωνων γραμμών των ακτοπλοϊκών. Mm-hmm. Γνωρίζετε το αντίστοιχο ποσό που αφορά το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, στο οποίο ουσιαστικά ακουμπάνε 400.000 άνθρωποι, είναι στο ύψος των 65 εκατομμυρίων ευρώ. 150 ευρώ θα πάρουν στην καλύτερη περίπτωση, κύριε Τζίμα. Άρα, θέλω να πω ότι... Και με αυτό να κλείσετε. Ναι, πέραν από τη μία εντύπωση, όχι ότι δεν είναι σοβαρά αυτά που συζητάμε, αλλά καμιά φορά υπερτονίζονται πλευρές για να δημιουργούνται και αντιπώσεις. Πρέπει να σταθούμε και στην ουσία, στις πολιτικές δηλαδή που εφαρμόζουν τα πρόσωπα και τα κόμματα που κυβερνούν ή θέλουν να κυβερνήσουν ή έχουν κυβερνήσει το προηγούμενο διάστημα, ναι, και επαναδιεκδικούν την ψήφο, να το πω έτσι, μιας που είμαστε και σε ένα άτυπο προεκλογικό κλίμα του ελληνικού λαού. Ελάτε, αυτό το διαψεύδω. Θα έλεγα ότι συνήθως, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, όσο πιο εριστικοί είναι οι διαξηφισμοί στα πάνελ, ναι, τόσο και αυξάνεται η σύγκληση στις πολιτικές που τελικά υλοποιούνται. Είναι το ίδιο δηλαδή η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Τζίμα? Κοιτάξτε, διαφοροποιήσεις μπορεί να υπάρχουν. Επί τους μπορεί ουσίας, να όμως, υπάρχουν ή υπάρχουν. Μπορεί να υπάρχουν σε επιμέρους ζητήματα. Επί τους ουσίας, σε επιμέρους ζητήματα. Βέβαια, επί τους ουσίας, κυρία Γιάμαλη, αυτή τη στιγμή. Άρα το ίδιο είναι το ΣΕΠΕ τώρα και το ίδιο ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε στο πάνελ μας δύο κόμματα τα οποία κυβερνήσανε, ψηφίσανε και στηρίξανε τα τρία μνημόνια. Άρα εσάς το ίδιο σας κάνει, είτε είναι στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ είτε είναι Δημοκρατία. Και επίσης έχει αποδειχθεί ότι κάθε κυβέρνηση της μιας ή της άλλης απόχρωσης μπορεί σε πλευρές να είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Γιατί αυτό εξαρτάται και από την πορεία των πραγμάτων. Άρα για να το κατανοήσω, βέβαια, εσάς ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα παρέλαβε δύο μνημόνια και πριν προλάβει να χρονίσει. Δεν με ακούτε και δεν μπορώ να φωνάζω. Και εγώ στην ίδια κατάσταση, παρακαλώ. Περαστικά και στους δυο μας λοιπόν, κύριε Τζίμα. Αλλά επιμένω για το Κομμουνιστικό Κόμμα, δηλαδή το ίδιο είναι να είναι στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και το ίδιο είναι να είναι η Νέα Δημοκρατία. Κυρίως είναι το ίδιο για τους εργαζόμενους. Κατά τη γνώμη. Ναι, για τον κόσμο που εσείς εκπροσωπείτε, ρωτώ. Και αυτό ο κόσμος με τον έναν άλλο τρόπο το καταλαβαίνει. Γιατί κοιτάξτε, κύριε Αγιαμάλη, αν κάτσουμε και δούμε στα 4,5 χρόνια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, πώς εφαρμοστική νόμη των μνημονίων καταργήθηκαν. Ναι. Πριν μιλάγαμε για παράδειγμα για τα εισοδήματα του κόσμου που μας ακούει, και η πραγματικότητα είναι ότι ο νόμος Κατρούγκαλου, στο όνομα της βιωσιμότητας των ταμείων, μείωσε κατά 30-35% τη συντάξη. Που είχαν μειωθεί ειδικά πόσο των ελεύθερων πριν επαγγελματιών, τη πρώην συντάξη του ΑΕ κτλ. Κύριε Τζίμα, βγάλουμε τώρα νούμερα, πριν τον μπορούμε να κάνουμε του υπολογισμού πάρα πολύ εύκολα. Εντάξει, τώρα τη σύγκριση και θα κάνουμε θα μπορούσα να πάρω μια σειρά νομοσχέδια στη σειρά, τα οποία αποδεικνύουν του λόγου του αληθές. Και έχουμε και πολύ πρόσφατα παραδείγματα που δεν χρειάζεται καν να ανατρέξουμε στα πεπραγμένα προπανδημία. Σα πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή η ταμπέλα Σούδα του Βορρά στην Αλεξανδρούπολη είναι ή δεν είναι από το προσχέδιο που επεξεργάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και υλοποίησε η Νέα Δημοκρατία στα πλαίσια της στρατηγικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες? Άρα λέω, πέραν των όποιων επιμέρους διαφοροποιήσεων υπάρχουν, αυτό που κρίνει τις γενικές στρατηγικές και τις γενικές πολιτικές και κατ' επέκταση και το επίπεδο ζωής, την κατάσταση,
που αντιμετωπίζει καθημερινά ο εργαζόμενος. Τα κόμματα τα οποία έχουν βρεθεί στην κυβέρνηση, έχουν υλοποιήσει και έχουν κυβερνήσει στις ίδιες ακριβώς ράγες. Είτε αποδείχθηκε δηλαδή στην πράξη ότι το μηχανοδηγός ήταν, να το πω, ροζ ή μπλε ή πράσινος ή με μια παραλλαγή χρωμάτων, το τρένο συνέχισε να κατευθύνεται στις ίδιες κατευθύνσεις. Δημήτρη. Και βέβαια υπάρχει και ένα ερώτημα. Και με αυτό θα κλείσετε, ναι, παρακαλώ, κύριε. Και υπάρχει και ένα ερώτημα που φαντάζομαι θα έχουμε ίσως το χρόνο και συνέχεια να το συζητήσουμε. Ποιο? Σε ποια κατεύθυνση θα πορευτεί και η επόμενη κυβέρνηση, είτε είναι, ναι, αυτή είτε μια νέα, το επόμενο διάστημα, με όλα αυτά που έρχονται. Άλιστα. Και που όλοι λίγο πολύ παρακολουθούμε, καταλαβαίνουμε και ανησυχούμε. Κύριε Τζίμα, να ακούσω και εσάς και να κλείσουμε. Ναι, Ελάτε. Θα έλεγα ότι είναι λογικό και στην Νέα Δημοκρατία και σε όμορα κόμματα που συγκλίνουν στην ίδια στρατηγική πορεία. Επιμένετε στο όμορα. Καθής έχει και την άποψή του γύρω από τα βασικά ζητήματα. Θα έλεγα ότι η βασική ανησυχία δεν σχετίζεται τόσο με την ανικανότητα ή μη του ενός ή του άλλου πολιτικού προσώπου, αλλά κυρίως σχετίζεται με την πραγματική πορεία της οικονομίας στην Ελλάδα και διεθνώς και με τις γενικότερες συνθήκες στις οποίες σήμερα βρισκόμαστε και που αντικειμενικά οποιαδήποτε κυβέρνηση θα κληθεί να αντιμετωπίσει το επόμενο διάστημα. Υπενθυμίζω ότι είμαστε σε μια περίοδο γενικευμένης ακρίβειας, ναι, εκτείναξης του πληθωρισμού όχι μόνο στη χώρα μας και διεθνώς, που έχει να κάνει και με την κατάσταση στην Ουκρανία, αλλά έχει να κάνει και με την πολιτική φτωχότητα. Δεν σας ακούω, γιατί προσπαθώ να το χρησιμοποιήσω αυτό. Ελάτε, κύριε, να ακούσουμε τον κύριο Τζίμα. Έχει να κάνει και με την πολιτική φτωχότητα χρήματος που ακολουθήθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα. Είναι απόρρια μια σειρά πολιτικών και στρατηγικών που εφαρμόστηκαν σε μια σειρά μέτωπα, με χαρακτηριστικότερο το μέτωπο της ενέργειας αυτή τη στιγμή, που είναι και το πλέον καυτό θέμα που απασχολεί τον κόσμο, γιατί δεν φτάνει και ο χρόνος να απαριθμίσω αυτή τη στιγμή νομοσχέδια των κυβερνήσεων το προηγούμενο διάστημα που εισήγαγαν στη ζωή μας και το χρηματιστήριο ενέργειας και το εμπόριο ρήπων και τις ρήτρες κτλ. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει μια πραγματική ανησυχία και ένα σκεπτικό του ποιος μπορεί να διαχειριστεί αυτή ακριβώς την κατάσταση, με δεδομένο ότι για να ακολουθηθεί η περιβόητη αναπτυξιακή πορεία της χώρας θα χρειαστούν δυσάρεστες, όπως τις ονομάζουν, να το πούμε έτσι, δυσάρεστες πολιτικές. Κύριε πολιτικές Τζίμα, μεταρρυθμίσεων για να διατηρείται η ανταγωνιστικότητα, πολιτικές πιθανής σύσφιξης του δημοσιονομικού χώρου, όπως και τα προηγούμενα χρόνια χρειάστηκαν, πολιτικές που μπορεί να οδηγούν, αν θέλετε, στη μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας μας, στους ανταγωνισμούς που στην περιοχή οξύνονται μέρα με την ημέρα, και από αυτή τη σκοπιά μια νοπή λαϊκή εντολή σε μια νέα κυβέρνηση, είτε της Νέας Δημοκρατίας, είτε κάποιου άλλου κόμματος, είτε και κυβέρνηση συνεργασία. Κύριε Τζίμα, βάλτε και θα υλοποιήσει τις ίδιες πολιτικές. Κύριε Τζίμα, είστε υπέρ της απλής αναλογικής. Μα είστε δημοσιογράφος, κάνετε ρωτή. Κύριε Γιάννη, είμαστε υπέρ της απλής αναλογικής πριν καν υπάρξει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά θα έλεγα ότι επί της ουσίας το κύριο πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτό. Το κύριο πρόβλημα είναι σε αυτή ακριβώς την αντιπαράθεση, αν θα παρέμβει και ο ίδιος ο λαϊκός παράγοντας. Και επειδή ακούστηκε 10 δευτερόλεπτα μια διαπίστωση ότι δεν γίνεται τίποτα, θα έλεγα ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Προχθές τραπεζοϊπάλλη, σήμερα οι εργαζόμενοι στο φάρμακο, αύριο συνταξιούχοι και ξενοδόχοι. Παρουσιαστική πρώτη δύναμη στις φοιτητικές, ναι, εκλογές, για να μην ξεχνάμε και ορισμένοι. Και μια σειρά άλλα πράγματα που δείχνουν ότι κάτι γίνεται. Και αυτό που γίνεται πρέπει να ενταθεί, να δυναμώσει ο αγώνας του κόσμου, να οργανωθεί ο κόσμος που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή και βέβαια να ισχυροποιήσει και το μόνο κόμμα που δεν θα μπει την επόμενη των εκλογών στη διαδικασία να ψαλιδίσει τις ανάγκες του προκειμένου να τηρηθούν τα όρια της οικονομίας και των κερδών των λίγων. Είτε είναι 5, είτε 13, είτε είναι 2. Καμία